όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Χρυσούλα Καράνταλη και πριν από 2,5 χρόνια έχασα τον άνθρωπό μου, το σύζυγό μου, τον πατέρα της κόρης μου, το στήριγμά μου, τον Γιώργο Ζερβάκη. Όλο αυτό το διάστημα, αντί να κλειστώ στον εαυτό μου και να πενθώ σωπηρά, αποφάσισα να δράσω και να αγωνιστώ ώστε να μην υπάρξουν ξανά τέτοια φαινόμενα σε χώρους εργασίας. Να παλέψω και να δικαιώσω τη μνήμη όχι μόνο του Γιώργου, αλλά όλων αυτών που χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο ο πόνος της απώλειας που κάνει τη ζωή ένα πραγματικό μαρτύριο για όλους εμάς που χάσαμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους σε εργατικά ατυχήματα, είναι το αδιανόητο γιατί που θα κουβαλάμε για πάντα μέσα μας. Άνθρωποι που χάθηκαν σε μια στιγμή άδικα και βάναυσα πολλές φορές, μόνο και μόνο για το μεροκάματο να περιμένουν δικαίωση μετά από χρόνια. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε το μεγάλο αγώνα στο Ρέθυμνο ή το Μανώλη Αφράτη. Υπάρχει ασυδοδοσία αρκετών εργοδοτών που δεν συμμορφώνονται στους νόμιμους κανόνες ασφαλείας και στα ωράρια, πιέζοντας πολλές φορές τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα να φτάσουν στα όρια τους. Και όταν το μοιραίο έρθει, δεν είδα, δεν άκουσα. Είναι χρέος όλων μας να μην λησμονούμε τους ανθρώπους που χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο και να πιέζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε σε καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και τη συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους. Εγώ από τη μεριά μου το έβαλα στόχο ζωής. Εύχομαι και ελπίζω, σαν εργαζόμενη και η ίδια, ότι πολύ σύντομα θα αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο και κάθε εργαζόμενος θα έχει την προστασία που πρέπει να έχει εν ώρα εργασίας, ώστε να μην αγωνιά ούτε ο ίδιος, αλλά και ούτε η οικογένειά του και τα παιδιά του να επιστρέψει στο σπίτι του ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη για δικαίωση και δικαιοσύνη. Μαζί μας